Λοιπόν, εμείς εδώ έχουμε ξεπαγιάσει, αλλά τα πολύ ωραία που είπε η Δανάη και ο Θόδωρος που μας ζεστάναν την καρδιά. Εμένα μου ζεστάναν την καρδιά και θα προσπαθήσω να ζεστάνω και εσάς. Η πτώση του τείχους του Βερολίνου το 1989 ήταν για τον μαρξισμό μία θεωρητική αποτυχία και πολιτική ήταν. Η αριστερά είναι η θεωρία στην πράξη. Και εκείνη τη στιγμή και τα δύο φανήκανε να αποτυχαίνουν. Αλλά μετά την κρίση του 2008 και την μετά αυτά που ζήσαμε, έχουμε μία συνολική επιστροφή του Μάρξ. Σε πολλές δημοσκοπήσεις που γίνονται σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, ο Μάρξ ψηφίζεται ως ο μεγαλύτερος φιλόσοφος της ανθρωπότητας. Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο που έχει πουλήσει, είναι το μεγαλύτερο best-seller παγκοσμίως, μετά την Βίβλο. Ο Έριχ Χόμπσμπαουμ, όταν τον ρωτήσανε για αυτή την επιστροφή του Μάρξ, είπε ότι η πτώση του Σοβιετικού Κομμουνισμού επέτρεψε επιτέλους τους ανθρώπους να διαγορήσουν τον μαρξισμό από τη Μόσχα. Ο Μάρξ δηλαδή ξαναγύρισε. Στον τάφο του στο Highgate κάθε μέρα εκατοντάδες Κινέζοι και άλλοι πληρώνουν 7 ευρώ για να μπουν μέσα, να πάνε δίπλα σε αυτή την τρομερή, το τρομερό μπούστο, το άγαλμα του Μάρξ που τον δείχνει σαν έναν παππού της hard metal. Μάρξ rocks. Ένας δε Κινέζος έχει φτιάξει και ένα all singing dancing musical από το κεφάλι. Θέλω λοιπόν εγώ τώρα να κάνω κάτι λεφτός διαφορετικό, να χρησιμοποιήσω μερικές φίλες. Προσπαθήσανε πολύ αυτό στο παρελθόν να τα κατάφερε. Αυτό το κατάφερε, ναι, ο Σινιάν. Θέλω να χρησιμοποιήσω μερικές βινιέτες, μερικά περιστατικά από τη ζωή και το έργο του Μάρξ ως ανθρώπου, του Μάρξ ως ανθρώπου, γιατί όπως ακούσαμε και πριν, φτιάχνουμε την ιστορία μας όχι όπως θέλουμε, αλλά μέσα στις συνθήκες που υπάρχουν ήδη. Και στο προσωπικό επίπεδο, για κάποιο συγγραφέα, για κάποιο πολιτικό, οι συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε είναι το σώμα μου, η εμπειρία μου, η ζωή μου, το φίλο μου, αυτά τα οποία έχω περάσει στη ζωή μου. Και γι' αυτό νομίζω είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσω αυτή τη λογική, διότι είμαστε, ο καθένας μας είναι αυτό που γίνεται. Το γίγνεσθε, η συνεχής εναλλαγή στη ζωή μας και στη συγγραφική και στην πολιτική και στη κοινωνική είναι κάτι το οποίο καθορίζει και αυτά που σκεφτόμαστε και αυτά που λέμε. Και θα το κάνω αυτό με 2-3 ιστοριούλες χρησιμοποιώντας 2 βασικές αρχές. Η πρώτη είναι κάτι που το είπε ο Μάρξ. Ο Γκράουτσο Μάρξ, ο οποίος είπε ότι δεν θα γινόμουν μέλος σε κανένα σύλλογο που θα δεχόταν να με κάνει μέλος. Ο Μάρξ, όπως το έχει πει, δεν ήταν μαρξιστής. Το δεύτερο, για μένα, το ζητούμενο σήμερα με τον Μάρξ δεν είναι να επαναλαμβάνουμε, αλλά αυτό το είπανε και ο Θόδωρος και η Δανάη, να επαναλαμβάνουμε κάποια τσιτάτα που στη δεκαετία του 70 έπρεπε να τα ξέρουμε να κερδίζουμε τις συζητήσεις στα αμφιθέατρα, αλλά είναι να σκεφτούμε τι θα έλεγε ο Μάρξ χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του, την επιστήμη του, την πολιτική του άποψη, τι θα έλεγε σήμερα, τι διδάγματα μας δίνει σήμερα. Λοιπόν, ξεκινώντας 2 πράγματα για τη ζωή του. Αυτός ο Άγιος της αριστεράς ήταν ένας άνθρωπος, θα το λέγαμε, larger than life, μεγαλύτερος από τη ζωή. Ήταν ένας γίγας και ένα τέρας σε κάθε έκφραση της ζωής του. Και μέσα σε αυτή την τεράστια ζωή μπορούμε όλοι να βρούμε και κομμάτια που έχουν σχέση και την δικιά μας ζωή και μάλιστα τη δικιά μας ζωή ως αριστερή. Ο πατέρας του τον έστειλε στο Πανεπιστήμιο της Βόνης να σπουδάσει νομικά, αλλά αυτός, όπως πολλοί μας, πολλοί από εμάς, προτιμούσε να πίνει, να πηγαίνει κλάμπιν, να μονομαχεί και διάφορα τέτοια. Έγραφε ερωτικά ποίηματα, διηγήματα, θεατρικά έργα και τότε ο πατέρας του απογοητεύτηκε που δεν τα έπαιρνε τα νομικά και τον έστειλε στο Βερολίνο, μήπως εκεί τα μάθει καλύτερα. Αυτό ήταν μεγάλο λάθος για τον πατέρα, αλλά μια μεγάλη νίκη, ένας θρίαμβος για την ανθρωπότητα. Γιατί στο Βερολίνο ο Μάρξ πέφτει κάτω από την επιρροή των λεγόμενων νέων Χεγελιανών, ο Χέγγελ είχε μόλις πεθάνει, και αυτοί οι Χεγελιανοί, οι φιλόσοφοι, συνδύαζαν βαθιστόχαστες συζητήσεις με μια πολύ έντονη και μποέμικη ζωή. Όταν όμως η προσία γίνεται πολύ πιο συντηρητική από ό,τι ήταν με τον νέο αυτοκράτορα, τότε η πανεπιστημιακή καριέρα τελειώνει, δεν υπάρχει περίπτωση κανένας από αυτούς να πάει στο πανεπιστήμιο, και αμέσως κινούνται προς τα αριστερά την αθεία,
και τη δουλειά που κάνουν νέοι άνεργοι διανοούμενοι, δηλαδή την δημοσιογραφία. Ανοίγει με κάτι άλλους φίλους μια εφημερίδα στο Ρήνο και όπως λέει αργότερα έπρεπε να πηγαίνουμε κάθε φίλο της εφημερίδας στην αστυνομία για να την μυρίσει. Και αν η μύτη της αστυνομίας έπιανε κάτι αντιχριστιανικό ή αντιπρωσικό, η εφημερίδα δεν εμφανιζόταν. Και από τότε ξεκινάει μια ζωή νομαδικής προσφυγιάς, καταδιώξεων, εξοριών, φεύγει, πάει στο Παρίσι, από το Παρίσι γυρίζει στο Βέλγιο, μετά το Βέλγιο πάει στην Κολωνία και μετά καταλήγει το 49 στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο πίνει, καπνίζει πουρα, γυρίζει στα μπαρ του Σόχο, μετά από πολιτικές συγκεντρώσεις, η αστυνομία το συλλαμβάνει, τώρα έχουμε τα στοιχεία, στο κεντρικό Λονδίνο, μετά από μια φασαρία σε ένα παπ, όπου εκεί μαζί με κάτι συνδικαλιστές πλακώσανε διάφορους τύπους μετά από μια συζήτηση που έγινε για την ανεξαρτησία της Ιρλανδίας. Για να ζήσει, εκτός από το τεράστιο θεωρητικό έργο που συζητήθηκε πριν, γράφει 500 άρθρα για μια αμερικάνικη εφημερίδα. Δουλεύει σαν μανιακός και μετά καταραίει από την εξάντληση. Το γραφείο του το περιγράφεται ως ένα απρόσβατο χάος βιβλίων και εγγράφων. Μόλις έχει γράψει κάτι, σηκώνεται και αρχίζει να τρέχει γύρω-γύρω από το γραφείο. Και όταν του έρχεται μια νέα ιδέα, ξανακάθεται κάτω και την γράφει. Αυτός λοιπόν είναι ο περίεργος άνθρωπος πίσω από τα γραφτά. Πρώτη ιστορία. Όταν φωντώνει, όπως μας είπε και ο Θόδωρος, ο επαναστατικός πυρετός με την 1847-48, δημοσιεύει το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, όπου εκεί εμφανίζεται με το πιο έντονο τρόπο η ιδέα ότι οι υπάλληλοι των τάξεων είναι η μηχανή κίνηση της ιστορίας και το προλεταριάτο, το πολιτικό υποκείμενο που θα απελευθερώσει την κοινωνία. Γράφει, αυτό που παράγει η αστική τάξη είναι πάνω απ' όλα οι νεκροθάφτες της. Η πτώση της και η νίκη του προλεταριάτου είναι εξίσου αναπόφευκτες. Το πιστεύει κανείς αυτό σήμερα? Μόνο μερικοί θρησκευτικοί και κοσμικοί καλόγεροι. Η πίστη ότι η ανθρωπότητα προχωράει με αδύρυτη αναγκαιότητα από κατώτερα σε ανώτερα στάδια μέχρι τη δευτέρα παρουσία, το τέλος της ιστορίας ή τον κομμουνισμό, ξεκίνησε από τη θεολογία, μια εσχατολογική άποψη, και πέρασε στη φιλοσοφία της ιστορίας. Ο μαρξισμός τη στρογγύλεψε, όχι ο μαρξισμός, με τα 5 στάδια που καταλήγουμε στον κομμουνισμό, και αυτό ήταν μια παρηγορητική ιδέα για όσους αγωνίζονταν και αγωνίζονται, βασανίζονταν και βασανίζονται, μαρτυρούσαν και μαρτυρούνε, χωρίς να περιμένουν ποτέ βέβαια ότι θα δουν την επίγεια ή την επουράνια βασιλεία της δικαιοσύνης είτε στη ζωή αυτή είτε στη συμμετέπειτα. Ο σύντομος 20ος αιώνας που άρχισε και τελείωσε με την Κομμουνιστική Επανάσταση έδωσε οριστικό τέλος σε αυτή την εσχατολογία. Το ολοκαύτωμα, η πυρηνική καταστροφή, η βαρβαρότητα ανθρώπου ως άνθρωπο κατάστρεψαν την πίστη στην ιστορική νομοτέλεια. Το ιστορικό γίγνεσθε είναι ανοιχτό, απρόοπτο, ενδεχομενικό. Η αλληλοχία των γεγονότων που οδήγησαν σε ένα ιστορικό συμβάν μπορεί να ανασυνταχθεί μόνο αναδρομικά, στο τέλος του, όταν έχουμε φτάσει σε έναν προσωρινό σταθμό. Επομένως, ο αγώνας για τον κοινωνικό μετασχηματισμό γίνεται εδώ και τώρα, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε πού θα καταλήξει. Δεν έχουμε καμία εγγύηση. Θα δούμε αν και πότε ξεκίνησε η ριζική αλλαγή σήμερα εδώ στην Ελλάδα ή αν αριστερά έγινε μια ακόμα εκδοχή κεντροαριστερού κυβερνητισμού σε κάποια στιγμή στο μέλλον. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η ευθύνη όλων μας είναι μεγαλύτερη μια και δεν έχουμε εγγύησεις. Ο προϋπολογισμός είναι πάντα επισφαλής. Η ιστορία είναι ανοιχτή. Γι' αυτό η ευθύνη μας είναι ακόμα πιο μεγάλη. Αποτύχαμε? Θα προσπαθήσουμε ξανά, θα αποτύχουμε καλύτερα. Δεύτερο, μετά την εκλογή του Λουδοβίκου Βοναπάρτη ως Προέδρου και αργότερα αυτοκράτορα Ναπολέοντα, ο Μάρξ γράφει το πιο πετυχημένο του πολιτικό δοκίμιο, αναφέρθηκε την Μπρουμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη. Τώρα, αυτό είναι γενικά γνωστό το δοκίμιο για αυτό που είπε και ο Βορύδης προχτές, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σε τραγωδία, δεύτερη σε κομμωδία. Αυτό είναι φιλοσοφικά τελείως λάθος. Ήθελε ο Μάρξ εκεί να κάνει τον έξυπνο με τον δασκαλό του Χέγκελ, να μην το πούμε αυτό. Η μεγάλη συνεισφορά όμως του Μάρξ σε αυτό το κείμενο είναι ότι θεμελιώνει χοντρικά
την πολιτική, γενικά την πολιτική του 20ου αιώνα. Διότι γράφει ότι τα πολιτικά κόμματα συνδέονται με ταξικά συμφέροντα. Οι σοσιαλιστές και οι κομμουνιστές με τους εργάτες. Οι δημοκράτες με τους αστούς. Οι μοναρχικοί με τους καπιταλιστές. Οι συντηρητικοί με τους μεγάλους ιοκτήμονες. Δεν λέει ούτε μια κουβέντα για τις υπηρεσίες. Γι' αυτό που είμαστε σήμερα, όλη η Δυτική Ευρώπη, ο αναπτυγμένος καπιταλισμός, η οικονομία των υπηρεσιών. Για αυτές φυλάει για τις δουλειές της υπηρεσίας τις μεγαλύτερες κατάρες. Από τις πόρνες μέχρι τον Πάπα έχουμε μία κρίσιμη μάζα από σκουπίδια. Αυτό είναι που γράφει. Αλλά ταυτόχρονα εισάγει εκείνη περίπου την περίοδο στα περίφημα χειρόγραφα του Grundrisse την έννοια της γενικής διάνοιας, της διαδικασίας και του προϊόντος της συλλογικής γνώσης, της άειλης παραγωγής. Στο βιομηχανικό καπιταλισμό, οι μηχανές, γράφει ο Μάρξ, είναι δημιούργημα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ενσωματών νεκρή εργατική δύναμη και σταθερό κεφάλαιο στις δυνάμεις παραγωγής. Σήμερα όμως η γενική διάνοια αποτελεί τη βασική παραγωγική δύναμη. Η επιστήμη, η νοητική εργασία, οι ιδέες, οι λέξεις αποκτούν άμεση υλική πραγματικότητα. Δεν ενσωματώνονται πια σε μηχανές, ενσωματώνονται στη ζωή μας. Είμαστε όλοι κομμάτια αυτής της άειλης παραγωγής, της άειλης διαδικασίας κτλ. Όλα αυτά που ακούγονται, η Τετάρτη Βιομηχανική Επανάσταση, η κοινωνία της πληροφορίας, η κοινωνία της γνώσης, οι επιχειρήσεις με αυξημένη προστιθέμενη αξία, είναι ακριβώς εφαρμογές σε έναν άλλο βαθμό αυτής της θεωρίας. Ποια είναι όμως τα πολιτικά αποτελέσματα αυτού? Είναι μπροστά μας, αλλά δεν τα βλέπουμε απολύτως καθαρά ακόμα. Η συντριπτική πλειοψηφία των πληθυσμών σε αυτών των ειδών της κοινωνίας είναι μισθωτή. Η κοινωνία, επομένως, εμφανίζεται πολυδιασπασμένη, τεμαχισμένη. Διατρέχεται από διαφορές και εντάσεις και συγκρούσεις μεταξύ τάσεων, κλάδων, επαγγελμάτων και ομάδων που ανήκουν γενικά στους εργαζόμενους. Αλλά δεν ακολουθούν την κλασική μαρξιστική ανάλυση. Οι βασικές συγκρούσεις είναι μεταξύ εργαζομένων και ανέργων, μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, μεταξύ ψηλομίσθων και χαμηλομίσθων, μεταξύ επιχειρηματιών και επαγγελματιών. Ελλήνων βέβαια και ξένων στη δικιά μας περίπτωση. Αυτή η πολυδιάσπαση δεν επιτρέπει την παλιότερη αντιστοίχηση τάξης, ιδεολογίας και κόμματος. Τίποτα δεν εγγυάται ότι το μικρό εισόδημα ή η χαμηλή θέση στην εργατική ιεραρχία οδηγεί στην αριστερά. Και το βλέπουμε αυτό με εθνικιστικές, θρησκευτικές ή άλλες εντάξεις οι οποίες υπηρεσίουν. Όλα αυτά σημαίνουν όμως ότι το πολιτικό επικείμενο πια δεν συνιστάται, όπως έλεγε ένας παλιότερος μαρξισμός, στη σχέση παραγωγής, στην οικονομία να πούμε χοντρικά. Αντίθετα, ο λαός γίνεται πολιτικό υποκείμενο όταν η κοινωνία διαιρείται πολιτικά με την πολιτική παρέμβαση και δημιουργείται μια σύγκληση τάξεων, ομάδων, επαγγελμάτων στον ένα πόλο μέσα από μια απαραίτητη αντιπαράθεση με τους άλλους, τους από πάνω. Για να πετύχει αυτή η διαχωριστική γραμμή, πρέπει να ουδετεροποιεί έστω και προσωρινά τις τοπικές εντάσεις και κλαδικές αντιπαλότητες που υπάρχουν στο λαϊκό πόλο. Και αυτό γίνεται είτε γιατί έχουμε ένα κοινό εξωτερικό εχθρό, είτε γιατί έχουμε μια δέσμη αξιών και συνήθως και τα δύο μαζί. Η πόλωση, η διαίρεση μεταξύ του λαού και των άλλων, μεταξύ της αριστεράς και της δεξιάς, αποτελεί τον κύριο τρόπο απάντησης στην πολυδιάσπαση που αποτρέπει αυτόματες ταξικές ή ιδεολογικές συγκλίσεις. Και αν μας πούνε ότι η διαίρεση βασισμένη στη λαϊκότητα, ένας αριστερός λαϊκισμός υποσκάπτει την απαραίτητη συνένεση για την οποία τόσα πολλά ακούμε, θα σας απαντήσω. Ο Μάρξ ήταν ασύγκριτος στην πολιτική, στη σύγκρουση. Τα λόγια του καταγραφτά ήταν τοξικά. Δεν ήθελε να σε πιάσει στο στόμα του και στο γραφτό του να σε πιάσει η πένα του. Είχε επιθέσεις, προσβολές. Με τη μεγάλη βέβαια ευστροφία και ειρωνία που είχε το πνεύμα του. Παλιοί φίλοι και σύντροφοι, ο Μπρούνο Μπάουερ, ο Μαξ Στίρνερ, ο Προυντόν, ο Φόιμπαν, όλοι αυτοί, οι περισσότεροι θα ήταν άγνωστοι σήμερα. Αλλά επειδή τους επιτέθηκε ο Μάρξ, έχουν παραμείνει στην ιστορία. Αντιμετωπίζουμε σήμερα μια πολυμέτωπη ταξική επίθεση. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε μια λαϊκή αντεπίθεση που αποβλέπει να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική, αλλά κυρίως λαϊκή συστάτευση.
Τρίτον, ένας φιλόσοφος διαβάζει τον Μάρξ. Ένας φιλόσοφος παράγει ιδέες. Ένας ποιητής ποίηματα. Ένας παπάς κηρύγματα. Οι καθηγητές εγχειρίδια. Ένας εγκληματίας παράγει εγκλήματα. Αλλά όχι μόνο εγκλήματα. Παράγει την αστυνομία, την ποινική δικαιοσύνη, τους χωροφύλακες, τους δικηγόρους, τους δικαστές, τους εκτελεστές, τους ενόρκους, τους καθηγητές. Όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι κατηγορίες καταμερισμού της εργασίας και βοηθούν να αναπτυχθούν οι διαφορετικές ικανότητες του ανθρώπινου νου. Σε άλλο σημείο λέει ότι τα διάφορα εκλεπτισμένα μηχανήματα βασανιστήριων του μεσαίωνα και της ιεράς εξέτασης ήταν βασικοί παράγοντες στην ανάπτυξη της μηχανικής και της τεχνολογίας. Χωρίς τα εργαλεία συνθλιβής των δακτύλων δεν θα είχαμε τις βίδες, δεν θα είχαμε μηχανές. Χωρίς το ρωμαϊκό δίκαιο που έφτιαξε την έννοια του υποκειμένου της περιουσίας και των δικαιωμάτων δεν θα είχαμε τον καπιταλισμό. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί έχει υπάρξει στο μαρξισμό μία αναπαραγωγή της άποψης, της κλασικής άποψης, της κλασικής μεταφοράς που υποστηρίζει ότι οι σχέσεις παραγωγής, η οικονομική δομή της κοινωνίας αποτελεί την βάση στην οποία σηκώνεται ένα νομικό και πολιτικό επικοδόμημα με συγκεκριμένες μορφές κοινωνικής συνείδησης. Αυτή η υπερεκτίμηση της οικονομίας, των σχέσεων παραγωγής και η υπεραπλούστευση του κοινωνικού φαινομένου, όπως το περιέγραφε προηγουμένως ο Θόδωρος, έχει κάνει την οικονομία και τα οικονομικά την πιο απατηλή των επιστημών, τον πιο γυμνό των αυτοκρατόρων, να απαιτεί να καθοδηγεί τα πάντα. Λέμε συχνά ότι ο ελευθερισμός επιβάλλει την οικονομία στην πολιτική. Αλλά και μια αριστερά που μιλάει μόνο για τη βελτίωση της οικονομίας χωρίς ενεργό όραμα, με το εγγενές ηθικό και αισθητικό της στοιχείο, εύκολα διελυσταίνει σε έναν οικονομισμό διαφορετικό βέβαια στο περιεχόμενο, γιατί έχει το λαϊκό ή ταξικό στοιχείο, αλλά ομόλογο σε κάθε μορφή τέτοια που ιεραρχεί την οικονομία σαν το μόνο, το κύριο, το κεντρικό αντικείμενο. Εμείς, όπως λέει και το Sputnik φέτος στο φεστιβάλ του, φτιάχνουμε τον κόσμο που θέλουμε να ζούμε. Αν δεν έχουμε δρόμο, ανοίγουμε το μονοπάτι καθώς προχωράμε. Άρα οράματα, ιδέες, πρακτικές, παραδόσεις και αξίες από πού ερχόμαστε και πού πάμε είναι όσο σημαντικές όσο και οι σχέσεις παραγωγής. Η κοινωνική επανάσταση δεν μπορεί να αντλήσει την ποίησή της από το παρελθόν, αλλά από το μέλλον. Τελειώνω με την περίφημη 11η θέση του Φόιμπαχ, την οποία ανέφεραν και πολύ σωστά κάνανε και οι δύο σύντροφοι. Οι φιλόσοφοι έχουν μέσα στον κόσμο με πολλές μορφές, το σημείο να το αλλάξουν. Σήμερα είναι λάθος. Σήμερα πρέπει να επενερμηνεύσουμε τον κόσμο για να μπορέσουμε να τον αλλάξουμε. Η αριστερά σήμερα πρέπει να συνδυάσει την πορεία με την κοινωνική απελευθέρωση, με την ταυτότητα του υποκείμενου, με τις προσδοκίες, τους φόβους, τις επιθυμίες του. Η δίκαιη ανάπτυξη είναι καλό σύνθημα, αλλά δεν σημαίνει πολλά από μόνη της. Δεν είναι τα οικονομικά συμφέροντα που προσδιορίζουν αποκλειστικά την ιδεολογική ηγεμονία. Αν ήταν έτσι, δεν θα είχαμε Brexit. Ο καπιταλισμός φτιάχτηκε στην Αγγλία. Και ο Βρετανικός λαός ψήφισε να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ όλα τα κομμάτια, όλη η συνδυασμένη καπιταλιστική τάξη του έλεγε ότι έπρεπε να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μεγαλύτερος λοιπόν αγώνας που γίνεται και πρέπει να γίνεται σήμερα είναι για την ηγεμόνευση της κοινής λογικής, της φαντασιακής μας τάξης, με τα στοιχεία της τα πραγματολογικά, τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα, και γι' αυτό τα fake news είναι τόσο σημαντικά, γιατί δημιουργούν μια εντύπωση μιας αντικειμενικότητας. Πρώτον, πραγματολογικά. Δεύτερον, ιδεολογικά, τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο. Τρίτον, ηθικά, τι πρέπει και τι δεν επιτρέπεται να κάνουμε. Σε αντίθεση με τη δεξιά, παραμελήσαμε την προσπάθεια να κτίσουμε μια νέα λογική που μιλάει στην ψυχή των πολιτών. Η αριστερά πρέπει επομένως να απευθύνεται και στο μυαλό και στο συνέστημα, να επανερμηνεύσει, να επανασημειοδοτήσει την κοινωνική θρησκευτικότητα, για παραδείγματος χάρη, τον λαϊκό πατριωτισμό, να παρεματίζεται με τη δημοκρατία ως μορφή ζωής. Πρέπει να ξαναχτίσουμε
τις κοινότητες, να ενισχύσουμε το κοινωνικό μας έθνος, να ενισχύσουμε τα χαρακτηριστικά μας σαν κοινότητα και σαν λαός, τη φιλία, τη φιλοτιμία και τη φιλοξενία. Επομένως χρειάζεται να ανανεώσουμε το όραμά μας για τον 21ο αιώνα, να επανερμηνεύσουμε τον κόσμο μέσα από μια ρεαλιστική ουτοπία. Το μακροπρόθεσμο μέλλον θα αποφασιστεί στο γήπεδο της λαϊκής αντιπαράθεσης, στον αγώνα των ιδεών και του ήθους. Πρέπει να φανταστούμε, να προγραμματίσουμε, να ξεκινήσουμε μια νέα πνευματική αναγέννηση, απαραίτητη σύντροφο της δίκαιης ανάπτυξης. Σε αυτό έχουμε μαζί μας το πνεύμα του Μάρξ, ενός παθιασμένου, ασυμβίβαστου, αδιάλακτου ανθρώπου. Ήταν κάποιος που θα ήθελε να πας στην pub μαζί, να πας να πιείς, να κάνεις πλάκα, να συζητήσεις την επανάσταση, την επιστήμη, τα πολιτικά και φιλοσοφικά επίκαιρα, αλλά και τη λογοτεχνία, τη μουσική, το θέατρο. Έτσι τιμάμε τον Μάρξ, τον hard rocker, τον παππού της hard rock, που παρά τις αποτυχίες του μαρξισμού, τις οποίες ζήσαμε τα τελευταία 200 χρόνια. Σας ευχαριστώ.